Τι λέγαμε όμως, λέγαμε... Όχι, σε ρωτούσα ότι πέρσι παιδεύτηκες να τα προλάβεις όλα. Παιδεύτηκα δηλαδή, γυναίκες... πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Θα το γιατί... καταλάβαμε κιόλας η αλήθεια είναι. Πόσο συνατρώς καθημερινά. Έλα, ρε, δηλαδή, σταμάτα αυτή την πλάκα. Μισό το καλύτερο, είσαι συμπαρουσιάστρε εξ ολόκληρη. Γέλαγα πάρα πολύ με αυτά που έλεγε. Στορκίζομαι. Τρεις, τέσσερις δεν ξεκινήσατε. Είχε κάνει και ένα σχόλιο για σόδα μια μέρα. Ότι να την κεράσουμε μια σόδα. Δεν θυμάται τόσο που έχει πει. Όχι, αλλά να σου πω την αλήθεια όμως, όταν ξεκινούσατε, όταν ανακοινώθηκε, εγώ είπα ότι τέσσερις γυναίκες μαζί, χωρίς ξεκάθαρο ρόλο, λίγο δύσκολο να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα και να που επαληθεύτηκε η πρόβλεψη. Δεν θα ήταν, εντάξει. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο project, αλλά ναι, μάλλον κάτι δεν πήγε καλά στις ισορροπίες μας. Δεν πιστεύω ότι θα συνέβαινε οποιαδήποτε και αν ήταν η σύνθεση. Κατάλαβες τι να σου πω. Δεν το έχω δεδομένο. Άρα δεν τα έχεις ένα προσωπικό. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη σύνθεση. Μα τέσσερις βασίλισσες ένα. Δεν είναι βασίλισσες, δεν ήμασταν βασίλισσες. Ήσασταν συμπαρουσιάστριες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, για να μην πω δεν ήταν μία μπροστά, ρε παιδί μου. Τι δεν τέριαξε, πιστεύεις. Τι δεν κόλλησε αυτό που είπε η Ελένη, οι χαρακτήρες σας, το πώς βλέπατε τον αέρα, δηλαδή το πώς διαχειριζόσασταν το live. Το light και τον άρα της εκπομπής. Αυτό το ξέραμε από την αρχή, δεν είναι ότι δεν το ξέραμε. Ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρχει κάποιος leader στην ομάδα. Όχι, νομίζω ότι μάλλον κάτι δεν έδεσε με εμάς. Μα προφανώς. Δεν το πολύ φιλοσόφησα, γιατί η αλήθεια είναι ότι συνεχίσαμε με την Όνη. Δηλαδή τον περισσότερο χρόνο της εκπομπής τον ζήσαμε εγώ και η Όνη. Η Όνη και εγώ μαζί. Οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν το πολύ θυμάμαι το πριν. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Και δεν ξέρω να το θυμάσαι. Και δεν θες να το θυμάσαι από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, κάποιες στιγμές δεν θέλω να τις θυμάμαι. Δεν ήταν και οι καλύτερες μου, εδώ που τα λέμε, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη η στιγμή έντασης με την Έλενα Παπαβασιλείου δεν είναι από τις στιγμές που σε χαρακτηρίζουν. Δηλαδή, εννοώ για κάποιον που σε ξέρει, ξέρει ότι ούτε προκαλείς εντάσεις, ότι ούτε σ' αρέσει να δημιουργείς ιστορίες, καυγάδες. Όχι, είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να μου συμβεί. Και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, γιατί τυχαίνει να με γνωρίζεις και εκτός πλατό. Γι' αυτό το λέω, μου είχε κάνει. Όχι, δεν θα μου άρεσε ποτέ να συμμετέχω σε τέτοια πράγματα, αλλά δυστυχώς καμιά φορά συμβαίνουν αυτά, είναι αυτά τα μη προβλεπόμενα, ναι, αυτά που δεν μπορείς να προβλέψεις, τα απρόβλεπτα. Έχετε ξαναβρεθεί με την Ελένη? Όχι, δεν έχει τύχει. Με την Έλενα. Αν την έβλεπες κάπου έξω, θα με τραβιώσεις. Έχεις τρελαθεί. Θα μιλούσατε. Πραγματικά, ρε παπά, να τα πες μου. Με έχεις για τέτοια. Όχι, δεν σε έχω για τέτοια. Πιστεύεις πραγματικά. Από αυτό το λίγο που με γνωρίζεις. Θα σου πω. Μήπως έχεις την Έλενα. Θα σου πω. Όχι, εγώ είχα την αίσθηση παρά ότι είσαι ένα κοριτσάκι, θα μου λένε το όνομα μαζεμένο πάρα πολύ κτλ. Σε αυτή την εκπομπή εκεί, σε είδα διαφορετική από ό,τι συνήθως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μάλλον είμαι πολλά εγώ πράγματα ξέρω μαζί. Γιατί. Μα με τρεις γυναίκες μας τα πόδια σου, τι να κάνεις κι εσύ. Τι να σου πω τώρα, τι να πει κανείς για τον καημό της αλήθειας. Η χρονιά ήταν λίγο της έντασης, όχι στα ματινάκι μου. Δηλαδή συμβαίνει μια αυτό με την Παπαβασιλείου, 5-6 μήνες μετά συμβαίνει αυτό με τη Στικούδη. Και μας έκανε... Α, είχε συμβεί προηγουμένως. Α, ναι, γιατί όντως το ανέδειξε. Αλλά δεν έγινε πάλι με δική μου υπετιότητα. Θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, δεν κάνω κάτι για να το πω. Δεν κάνεις, όντως. Δηλαδή, πού να φανταζόμουν εγώ όταν ανέβασε μια φωτογραφία με τη Ρίτα Ώρα και την Ειρήνα Σάικ, ότι κάποιος θα, ξέρεις, θα τον ενοχλούσε. Θα πάταγα τον κάλο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό της Κατερίνας, επειδή και εμείς το είχαμε σχολιάσει, ήταν από το πουθενά. Από είναι το αυτή πουθενά. Ο ανάδρομος Ερμής, η κακιά στιγμή που σχολιάζεις, ναι, κάτι. Στο ε, που βλέπεις να έχουν γίνει τόσο